στόχο να αναβαθμιστεί η έρευνα στην Ελλάδα ώστε τα αποτελέσματά της να βοηθήσουν την κοινωνία και την αγορά, πραγματοποιήθηκε η Σύνοδος Προέδρων Ερευνητικών Κέντρων στις εγκαταστάσεις του ΙΤΕ στο Ηράκλειο. Το παρόν έδωσαν 11 πρόεδροι ερευνητικών τμήματων που αφορούν τα επιστημονικά κέντρα, συζητώντας για ερευνητικές υποδομές και κτηριακά προγράμματα που αφορούν τα κέντρα. Χρειάζεται λοιπόν η στήριξη της έρευνας, η στήριξη των ερευνητικών ιδρυμάτων, γιατί πέρα από το καθαρά οικονομικό αντικείμενο, που εκεί, όπως σας είπα, επιστρέφει πολλαπλά στη χώρα λόγω των διεθνών χρηματοδοτήσεων, τα ερευνητικά ιδρύματα παίζουν και πάρα πολύ σημαντικό ρόλο στην εκπαίδευση των νέων επιστημόνων και σε συνεργασίες με τα πανεπιστήμια, βέβαια. Αποτελούν ένα μέρος του οικοσυστήματος, του ερευνητικού και του οικοσυστήματος ανώτατης εκπαίδευσης της χώρας. Ξεκινάμε λοιπόν το διάλογο για το πώς μπορούμε να αναβαθμίσουμε την έρευνα στη χώρα μας, για το πώς μπορούμε να την αναπροσανατολίσουμε ώστε τα αποτελέσματά της να βοηθούν την κοινωνία και την αγορά, πόσο μάλιστα τώρα που η τεχνητή νοημοσύνη επηρεάζει την καθημερινότητά μας. Στόχος είναι τα αποτελέσματα της έρευνας να μπορούν να δημιουργήσουν καινοτόμα προϊόντα και υπηρεσίες που θα μπορούν να αναβαθμίσουν την εξωστρέφεια της χώρας μας. Οι εξελίξεις στην έρευνα είναι κάτι που πρέπει να παρακολουθεί η χώρα, αφού η οικονομία της μπορεί να επωφεληθεί. Το παρόν έδωσαν και ο Υφυπουργός Έρευνας κ. Μάξιμος Σενετάκης, ο Γενικός Γραμματέας Έρευνας και Καινοτομίας κ. Θανάσης Κυριαζής, αλλά και ο Περιφερειάρχης Κρήτης κ. Σταύρος Αρναουτάκης. Είναι από τα πολύ σημαντικά γεγονότα τα οποία γίνονται, διότι οι πρόεδροι συζητάνε μεταξύ τους, συζητάνε με την πολιτική ηγεσία, παρουσιάζουν τα προβλήματα τα οποία έχουν τα ερευνητικά κέντρα, παρουσιάζουν τις λύσεις και επίσης κάνουν προτάσεις για το μέλλον. Από την πλευρά τη δική μας συνεχίζουμε την προσπάθεια για να γίνει ο κόμβος χειροτομίας στο νησί μας με τη συνεργασία όλων των ερευνητικών και εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και με την παρουσία του κυρίου Γενικού και του κυρίου Υπουργού, του κυρίου Σενετάκη, θεωρώ ότι στο επόμενο χρονικό διάστημα θα κατορθώσουμε αυτό το στόχο να τον κάνουμε πραγματικότητα. Δισεκατομμύρια ευρώ έχουν δοθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση στην Ελλάδα στα ερευνητικά κέντρα. Όλα προσφέρονται στους νέους επιστήμονες που αποτελούν την επόμενη γενιά που θα παραλάβει τη σκυτάλη στην επιστημονική μελέτη και την καινοτομία. Στη Σύνοδο των Προέδρων παρουσιάστηκε για μία ακόμη φορά ο κομβικός ρόλος του ΙΤΕ στην παγκόσμια έρευνα αλλά και η δυναμική της επέκτασής του τόσο στην Κρήτη όσο και σε άλλες περιοχές της Ελλάδας.